Τέταρτο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη, χθες στα Τρίκαλα, νίκη με 1-0, αρκετά γνώριμα πρόσωπα στην αντίπαλη ομάδα. Και με ένα από αυτά, τον Αντώνη του Τσάρα, θα κάνω μια κουβέντα γύρω από το χθεσινό παιχνίδι για το πώς είδε τον Άρη, τη δική του ομάδα φυσικά, αλλά και το πρωτάθλημα της Football League. Αντώνη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα για μένα. Είσαι καλά? Ναι, αρκετά καλά. Εσείς? Οι ομάδες βρίσκονται στο πικ, νομίζω, τώρα της προετοιμασίας τους, και ο Άρης και τα Τρίκαλα. Απομένει ένας μήνας, ίσως και λίγο παραπάνω, για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά με αυτά τα δεδομένα και για τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, νομίζω είδαμε ένα καλό φιλικό παιχνίδι, Αντώνη, χθες. Ναι, θεωρώ και εγώ. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι. Θεωρώ ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και από τις δύο ομάδες. Ο κόσμος ελπίζω να το απόλαυσε, έγινε και για έναν ιερό σκοπό. Ναι. Νικητής και ο Άρης, αλλά θεωρώ είναι το τελευταίο που μετράει, ειδικά στα φιλικά παιχνίδια, το αποτέλεσμα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς είδες αρχικά τον Άρη, και το λέω ότι έχει ενδιαφέρον, Αντώνη, γιατί δούλεψες με αυτό το προπονητή που είναι φέτος τον Άρη, τον Δημήτρη τον Σπανό, και με τον Παύλο τον Μυροφορίδη που είναι τεχνικός διευθυντής. Άρα ξέρεις τον τρόπο δουλειάς τους, τη σκέψη τους και γενικότερα πώς χτίζουν τις ομάδες. Και θέλω έτσι να μου πεις πώς είδες τον Άρη, χωρίς βέβαια να είναι έτοιμος και αυτός όπως και εσείς ακόμη. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια ομάδα η οποία ήξερε τι ζητούσε μέσα στο γήπεδο. Αυτό ήμουν σίγουρος ότι θα το δω, γιατί όπως είπες και εσύ, ξέρω το coach και τον τρόπο τον οποίο δουλεύει. Θεωρώ ότι γίνανε προσεγμένες μεταγραφές και κινήσεις ουσιώδεις και όχι εντυπωσιασμού από τον κύριο Μυροφορίδη, και θεωρώ ότι φέτος θα κάνει μια πολύ καλή χρονιά η ομάδα του Άρη. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι, διαπίστωσες ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης αγωνιστικής στο παιχνίδι του Άρη? Ναι, σίγουρα. Εξ αρχής ήταν μια ομάδα η οποία έβαζε τα πόδια στη φωτιά στο παιχνίδι. Δηλαδή, και όπως ξέρετε και εσείς, αυτό στην Βικαθηνική ξεκινάμε από εκεί, είναι πιο σημαντικό. Και είδα ένα πολύ σωστό πλάνο παιχνιδιού, το οποίο το έχει ο coach όλης της ομάδας που εργάζεται. Δηλαδή, ένα παιχνίδι από πίσω προσπαθεί να κερδίσει την κυκλοφορία της μπάλας χώρο του κέντρου και να κάνει πάρα πολλές, ένα συνδυαστικό παιχνίδι και πολλές τελικές. Βέβαια, λένε πολλοί ότι ένα τέτοιο συνδυαστικό παιχνίδι, που μπορεί να είναι και θεαματικό ενδεχομένως, είναι λίγο ασύμβατο με τους κακούς αγωνιστικούς χώρους της Football League. Εντάξει, ναι. Εντάξει, όμως ο προπονητής είναι να δουλέψει σε μια ομάδα που έχει στόχους, την επιθετική τακτική και την επιθετική λειτουργία. Θεωρώ ότι ο coach αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, σε μερικά παιχνίδια, εντάξει, θα πάνε και στη δύναμη και στην ψυχή, αλλά πιστεύω ότι μια βάση, ειδικά σε μια τέτοια ομάδα, πρέπει να υπάρχει στον επιθετικό τομέα. Επειδή έχεις περάσει και από τον Άρη, ξέρεις ότι δεν είναι εύκολη ομάδα. Υπάρχει πολλή πίεση, υπάρχει βάρος, υπάρχει μια συσσωρευμένη απογοήτευση τα τελευταία χρόνια. Θα μπορέσει αφενός ο προπονητής να το διαχειριστεί όλο αυτό, επειδή το ξέρεις, και αφετέρου και ποδοσφαιριστές που με πολλούς και συμπαίκτες, μάλιστα, πέρσι τον Απόλλωνα. Ναι, σίγουρα είναι μια δύσκολη ομάδα ο Άρης, ειδικά όπως έχουν ήρθει τα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια που η ομάδα είναι στη δεύτερη κατηγορία. Θεωρώ ότι ο coach έχει όλα τα φόντα να πετύχει, όπως και τα παιδιά. Με μερικούς από αυτούς είμαστε συμπαίκτες, πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι. Θεωρώ ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο και με την ομάδα του Άρη. Τη δική σου την ομάδα πώς την είδες? Θα είναι, από ό,τι φαίνεται, μία από τις πολύ ανταγωνιστικές στο πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι έγιναν αρκετές μεταγραφές και λείπανε κιόλας κάποια παιδιά χθες, όπως ο Τζόκιτς, που είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη που δεν αγωνίστηκε. Πώς την βλέπεις την πορεία τη φετινή χρονιά? Θεωρώ ότι θα κάνουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, μία ανταγωνιστική ομάδα, θα χτυπάμε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, σίγουρα ο Άρης και ο Όφη ξεκινάνε και λόγω ονόματος και λόγω φανέλας και λόγω ότι, εντάξει, έχουν και πάρα πολύ καλούς παίχτες, ξεκινάνε ως απόλυτα φαβορί, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες από πίσω, όπως είμαστε και εμείς, που ίσως να κάνουμε και την έκπληξη. Αλλά ο στόχος μας και ο σκοπός δεν είναι αυτός, είναι να κάνουμε μια καλή ομάδα και να ευχαριστήσει το κόσμο στο κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δηλαδή, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, βλέπεις αυτές τις ομάδες, δηλαδή Άρη, Όφη, βλέπεις κάποιον άλλον που να ξεχωρίζει με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα? Θεωρώ ότι ο Άρης και ο Όφη έχουν ένα προβάδισμα, από εκεί και πέρα και η Καλαμαριά θεωρώ θα είναι καλή ομάδα, και τα Τρίκαλα και η Παναχαϊκή ίσως θα είναι ανταγωνιστικές ομάδες. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι ο Άρης και ο Όφη έχουν ένα αβαντάζ, θα έλεγα.
Έχεις παρακολουθήσει και την περσινή, και την περσινή χρονιά και την... ήσουν και αντίπαλος του Άρη με την ομάδα του Απόλλωνα. Πιστεύεις ότι υστερεί φέτος σε ποιότητα ο Άρης και αν θα τον επηρεάσει αυτό? Δεν θεωρώ ότι υστερεί. Θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πέρσι θεωρώ ότι είχε καλούς παίκτες, αλλά κάπου χάθηκε στην πορεία. Δεν είχε, θεωρώ, δεν ήξερε καλά την κατηγορία. Η μη τεχνική είναι μια δύσκολη κατηγορία. Ενώ φέτος και ο, θεωρώ ότι ο Παύλος πήρε παίκτες που ξέρουν από β' εθνική, ξέρουν τον πρωταθλητισμό. Ναι. Έμπειρα παιδιά και πιστεύω ότι φέτος θα γίνει μια καλύτερη προσπάθεια. Επειδή... θέλω να... εντάξει, σίγουρα κάποια πράγματα δεν πήγανε καλά πέρσι, γι' αυτό δεν βγήκε η ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι και με τα παιδιά που έμεινε και τα παιδιά που πήρε η διοίκηση, ότι έκανε καλές κινήσεις. Μίλησες για τον Παύλο Μυροφορίδη. Πολλοί τη θεωρούν τη σημαντικότερη μεταγραφή, ακόμη και από αυτές τις 13 που έκανε σε επίπεδο παικτών ο Άρης. Συμφωνείς? Εντάξει, οι επιτυχίες μιλάνε από μόνες τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει και το αποδεικνύει σε όποια ομάδα και αν βρίσκεται. Ναι, εντάξει, βέβαια ποδόσφαιρο δεν παίζει ο Μυροφορίδης. Παίζουν οι παίκτες και ο προπονητής κατά δεύτερο ρόλο. Ναι. Αυτό που είναι να κάνει από τη μεριά του θεωρώ πως το κάνει, όπως το έκανε και πέρυσι και πιο παλιά με τον Ηρακλή και γενικά σε όλες τις ομάδες που έχει βρεθεί. Ναι. Και ο προπονητής σου χθες πάντως στη συνέντευξη τύπου στο 3 του Αντωνίου είπε έτσι απευθυνόμενος και σε εμάς τους δημοσιογράφους που είχαμε ακολουθήσει την αποστολή στα Τρίκανα να στηρίξουμε το Σπανό γιατί είναι ένας πολύ καλός εργατικός προπονητής ο οποίος εντάξει, δεν έχει το εμπορικό όνομα που ενδεχομένως να έχουν κάποιοι άλλοι αλλά επειδή είναι νεαρός σε ηλικία βλέπει και ο ίδιος ο Σωτήρης του Αντωνίου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχει μπροστά του. Ναι, σίγουρα. Και ο coach Σπανός και ο coach Αντωνίου θεωρώ ότι είναι δύο ανερχόμενους προπονητές και επειδή μου ερώτησε για το Σπανό θεωρώ ότι είναι κάπως αδικημένος, θεωρώ ότι είναι προπονητής Super League και έχει την ευκαιρία σε μια μεγάλη ομάδα να το δείξει. Ναι. Βέβαια ξέρεις πολύ καλά ότι στις μεγάλες ομάδες παίζει πρωταρχικό ρόλο το αποτέλεσμα. Δοκάρει και μέσα γίνεσαι ήρωας, δοκάρει και έξω γίνεσαι από δύο πομπέους τράγους. Εννοείται, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι και κάτι όσον αφορά τη θέση των αμυντικών χαφών και η φυσική σου θέση στο γήπεδο. Πέρυσι είχε τεράστιο πρόβλημα ο Άρης. Φέτος, με το χθεσινό δείγμα γραφής, βλέπεις κάτι διαφορετικό? Επειδή ξέρεις και πολύ καλά τη συγκεκριμένη θέση στην οποία αγωνίζεις. Πιστεύω ότι και οι δύο παίκτες που παίξαν χθες, και ο Μουμίν και ο Νίκητς, είναι εξαιρετικοί. Ειδικά ο Μουμίν θεωρώ θα είναι βαρόμετρο αυτής της ομάδας του Άρη. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και με την μπάλα αλλά και χωρίς αυτή. Σίγουρα θα πει και ο Ιτζόγλου θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι πολύ δυνατός σε αυτό το σημείο. Ναι, βέβαια έχουμε ακόμη 1-1,5 μήνα. Δεν ξέρω αν αυτό σας επηρεάζει, πόσο σας επηρεάζει και αν φοβάστε μήπως παραταθεί και φέτος η έναρξη του πρωταθλήματος που έκανε κακό σε αρκετές ομάδες πέρσι. Εντάξει, αυτό θα είναι το χειρότερο άμα συμβεί και φέτος. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Το καλό θα είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα όταν προβλέπεται, τέλη Σεπτέμβρη δηλαδή. Γιατί εντάξει, και εμείς κάνουμε τον προγραμματισμό μας, έχουμε κάνει την προετοιμασία. 2 μήνες θα είμαστε με προπονήσεις και φιλικά, οπότε θέλουμε και εμείς να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να το απολαύσουμε. Πετύχουμε τις στόχους μας κάθε μια ξεχωριστά, κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ωραία, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα για σένα προσωπικά και πολύ. Καλή χρονιά να έχεις. Ναι. Καλή χρονιά έχεις σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.